Το κύριο Κωνσταντίνο Βογδάνο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Πολύζο? Εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, θα με συγχωρήσετε που σας μιλώ από το αυτοκίνητο. Μεγάλη χαρά που συνομιλούμε και πάλι. Και για μας, πώς είναι ένας άνθρωπος που επέλεξε να βρεθεί στην όχθη της πολιτικής, να ζήσει για πρώτη φορά εκλογές ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, με άλλη πάντως ιδιότητα? Ανέμελα, αμέριμνα, δίχως έγνοιες, δίχως αυτό το βάρος της αγωνίας. Θα σας πω το εξής. Να προλαβαίνω να βλέπω την κόρη μου, ας πούμε, και όχι... Προλαβαίνω να δω την κόρη. Κοιτάξτε, κάνω 4 διαφορετικές δημοσιογραφικές εργασίες. Μία τηλεοπτική στην Ελλάδα, μία ραδιοφωνική στην Ελλάδα. Τρέχουμε το meaculpa.gr. Γράφω στο Brussels Signal, το βαρύ αυτό συντηρητικό ευρωπαϊκό site, και συνεργάζομαι επίσης και με ένα συντηρητικό think tank στις Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου πρέπει να σας πω ότι ναι μεν έχω περισσότερο χρόνο από όσον είχα στο παρελθόν και προλαβαίνω να δω την κόρη μου, απ' την άλλη όμως δεν κάθομαι κιόλας. Το καλό είναι η ελευθερία σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Πολύζο. Μπόρεσα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να το δω από μια απόσταση. Να μπορέσω να μην είμαι ρουφηγμένος μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Μέσα σας έχει απαντηθεί το αν θα βρεθείτε ξανά στην όχθη της πολιτικής? Για την ώρα ναι. Είναι ξεκάθαρο. Για την ώρα ναι. Αυτό κρατώ ως απάντηση. Κοιτάξτε, φεύγοντας από την πολιτική, είμαστε φίλοι κύριε Πολύζο. Δεν θα προσποιηθώ ότι μιλώ σε κάποιον ξένο. Σας αγαπώ και σας υπολείπτομαι και σας σέβομαι και δημοσιογραφικά. Τα ίδια συναισθήματα διατρέχουν και εμένα για εσάς. Λοιπόν, ως εκ τούτου πρέπει να σας πω ότι έφυγα από την πολιτική με μια πάρα πολύ πικρή επίγευση. Ενδεχομένως δεν είναι όλοι οι χώροι για όλους. Σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που δεν έκανε για να είναι κομματάρχης. Δεν μπορώ να κάνω υπόγειες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν μπορώ να καλοπιάνω και να γλύφω εκείνους τους οποίους υποτίθεται ότι αντιπολιτεύομαι. Δεν μπορώ να πηγαίνω σε ολιγάρχες για να ζητώ χρήματα, τάζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται να προδώσω τα πιστεύω μου, και δεν μπορώ να είμαι και σε κόμματα τα οποία με άλλη ατζέντα βγαίνουν και τελικώς άλλη ατζέντα υπηρετούν. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ είμαι επαγγελματίας. Και ακριβώς επειδή είμαι επαγγελματίας, έχω και την δυνατότητα να είμαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος. Σας μιλώ από την Άξο, γι' αυτό και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μεταξύ όλων των υπολείπων έχουμε και μία οικογενειακή επιχείρηση εδώ στο νησί και ήλθα να δω πώς πάνε τα πράγματα. Είσαι ανεξάρτητος και δεν θα έλεγα περήφανος, είστε λίγο επαναστάτης. Θέλω να πω ότι τα κόμματα ξέρουμε πώς λειτουργούν. Είτε είναι τα κόμματα εξουσίας, είτε τα μικρότερα. Με ένα βαθύ έτσι, δεν θέλω να πω χαμήλωμα του λαιμού, θέλω να είμαι προσεκτικός, δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους, αλλά τα κόμματα θέλουν λίγο πιο υποταγμένους ανθρώπους, ίσως και λίγο πιο διπλωμάτες. Να σας πω, εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Κάποια πράγματα είναι για κάποιους, κάποια πράγματα είναι για άλλους, σίγουρα όλα δεν είναι για όλους. Το γεγονός λοιπόν ότι εγώ μπόρεσα να παρακολουθήσω με μια αποστασιοποίηση αυτή την συντριβή της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω την διαμόρφωση ενός πόλου από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου, το γεγονός ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω τον λεγόμενο εθνοσυντηρητικό χώρο, εγώ δεν το αποκαλώ ακροδεξιά, να παίρνει πάνω από 20% συνολικά στην Ελλάδα, το γεγονός ότι είδα και το γράφω και στο Brussels Signal να γίνονται τα πρώτα βήματα για μια μεγάλη αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το γεγονός ότι όλα αυτά τα παρακολούθησα χωρίς να αισθάνομαι ότι κάτι με ρουφάει μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να βάλεις τον Βελόπουλο με τους Σπαρτιάτες, φαντάζομαι, με τον κύριο Κασιδιάρη. Όταν λέμε Σπαρτιάτες είναι Κασιδιάρης, άσχετα αν υπήρχαν ή όχι στα ψηφοδέλτια που πήραμε την προηγούμενη Κυριακή. Να ξεκινήσω να πάω εγώ, γιατί εσείς ξεκινήσατε με τον μεγάλο νικητή. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στη Νέα Δημοκρατία και να δούμε τι συνέβη εκεί. Χάθηκε η επικοινωνία με την βάση της κοινωνίας? Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο διαγράφει εγώ το 2021 είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Νέα Δημοκρατία χάνει παραπάνω από έναν στους 4 ψηφοφόρους της. Πηγαίνει από το 41% στο 28%. Είναι μια ασέβεια προς την βάση.
Είναι μια ασέβεια προς τις αρχές, τις αξίες, τα πιστεύω και τα ιδανικά, τα οποία συγκρότησαν τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κουραστώ να λέω ότι δαπίτης και ονεδίτης υπήρξα και ότι μπήκα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με παραταξιακή και κομματική συνείδηση. Όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τα διέλυσε. Έκανε το κόμμα ένα συνητικό παραμάγαζο, έκανε το κόμμα ένα προοδευτικό φιλελέ συνονθήλευμα, το οποίο έφτασε στο σημείο να μην μιλάει πια ούτε στα μυαλά ούτε στις καρδιές του μέσου νεοδημοκράτη. Αυτά τα πράγματα τα είδαμε. Εγκατέλειψαν οι νεοδημοκράτες το ίδιο τους το κόμμα. Και όπως λέει και ένας φίλος μου αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών, αντάλλαξε τις σίγουρες ψήφους με τις ευκαιριακές. Δηλαδή πρόδωσε τη γυναίκα του για να πάει με την ερωμένη. Αυτό το πράγμα έχει κόστος. Μάλιστα. Θα αναταχθεί η Νέα Δημοκρατία? Με Κυριάκο Μητσοτάκη όχι. Αυτό έχει λήξει. Άρα θα μείνει εκεί στη σφαίρα του 30%, άντε 31-32%. Ενδεχομένως, στις επόμενες εθνικές εκλογές να γίνει μια μεγάλη συστράτευση, να πάρει 30 λίγο τα 100. Επόμενη αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο λόγος είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία σπάνε δεν ξανακολλάνε. Το γυαλί έχει όχι απλά ραγίσει, έχει σπάσει. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούστε το και από μένα που εργάζομαι στο Brussels Signal και βιοπορίζομαι από επαγγέλματα στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να φύγει και να πάει στην Ευρώπη, να πάει στις Βρυξέλλες. Μακάρι να το καταφέρει. Αυτό πρόκειται να φέρει και εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμα πιο γρήγορα. Ναι, πώς να το καταφέρει? Οι θέσεις καπαρώνονται τώρα. Οι θέσεις έχουν καπαρωθεί τρόπον την εδώ και αρκετό καιρό. Από την άλλη όμως, σε περίπτωση που η Ούρσουλα von der Leyen δεν καταφέρει από την πρώτη ψηφοφορία στην δεύτερη να αποσπάσει την πλειοψηφία η οποία απαιτείται από το EPP, το SND, το Renew και τους Greens, τότε ο Manfred Weber καραδοκεί στη γωνία για να της κάνει αυτό ακριβώς το οποίο του έκανε εκείνη το 2019. Τι είναι αυτό? Να τον πετάξει έξω από την ψηφοφορία ενώ ήταν Spitzenkandidat και να πλασαριστεί ως υποψήφιος κάποιος άλλος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Manfred Weber και από τον Μάρτιο του 2022, σας θυμίζω ότι είναι ο Θανάσης Μπακόλας, γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας από τους δύο εναπομείναντες πρωθυπουργούς που έχει το ΕΛΚ στην Ευρώπη. Αυτόν και τον Τσέχο έχει. Δεν έχει άλλους πλέον. Ναι. Ως εκ τούτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ασάρεται. Ο στόχος Μητσοτάκη να είναι και πάλι Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν επετεύχθη. Ναι, εντάξει, και άλλοι στόχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να επιτευχθούν στην πορεία. Αλλά πάντως λέτε ποια η ματιά του είναι στραμμένη σε μια θέση. Θεωρώ, ναι, στην ότι Ευρώπη. Πρόκειται να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να αποδράσει. Μάλιστα. Τι γίνεται στην κέντρο αριστερά? Θα κάνει εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά έχει μετρήσει τις αποτυχίες του. Οπότε δεν θα μπορούσα να σταθώ με τρόπο αυστηρό και επικριτικό σε κάποιον άλλον ο οποίος αποτυγχάνει. Είναι όμως δεδομένο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποτυγχάνει. Άφησε ένα ποτάμι να περάσει μέσα από τα χέρια του χωρίς να του μείνει ούτε σταγόνα. Είναι το ποτάμι ουσιαστικά της ανάγκης για μια σοβαρή έκφραση από τα αριστερά. Αλλά έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις στις τελευταίες εκλογές. Κάτι το οποίο έχει περάσει τελείως στα ψηλά, κύριε Πολύζο, είναι η ήττα Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ο οποίος έλεγε. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Ο Κασιδιάρης ο οποίος έλεγε ότι βήχει μέσα από τον Δομοκό και βάζει κόμμα στη Βουλή με 5% όπως είχε κάνει με τους Σπαρτιάτες, βλέπω ότι τώρα δεν πήρε ούτε 1,5%. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι απέφυγε να αποτελέσει το επικοινωνιακό του όχημα η κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία είναι η δικηγόρος του, ενδεχομένως διότι θεώρησε ότι όλο αυτό το πράγμα πρόκειται να αποβεί ενάντια στην επιδίωξη να αποφυλακιστεί απέφυγαν να τον στηρίξουν ορισμένα πρωτοπαλικάρα του. Είδαμε ότι πήρε πρωτοφανώς χαμηλούς αριθμούς ψήφων στην Δυτική Αττική. Πού στεγάστηκαν οι άνθρωποι που υποστήριζαν, άλλοι πιο παθιασμένα, άλλοι λιγότερο, τον κύριο Κασιδιάρη? Ας πούμε ότι το άστρο Κασιδιάρη, όποιο είχε, δεν ήταν από τα πιο λαμπέρα, αλλά είχε αναφόρες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Πού στεγάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι εδώ. Ήταν αποχή όλοι.
κάποιοι εδώ, κάποιοι εκεί, κάποιοι παραπέρα. Για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία, ο εκλεγής με την παράταξη Κασιδιάρη στις περιφερειακές εκλογές, πρώην Δημοκράτης, ο κύριος Δήμος Κυριλίδης, στήριξε Βελόπουλο. Και είδαμε ότι στην περιφέρειά του, στην Πέλα, αν δεν κάνω λάθος, ο Βελόπουλος πήρε 18%. Ναι, 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 πήρε ένα τρελό νούμερο. Κάποιοι όντως πήγανε προς τον πόλο, τον οποίο πλέον συγκροτεί ο Κυριάκος Βελόπουλος. Άλλοι πήγανε σε απόλυτα συστημικές επιλογές, διότι εξαπατήθηκαν. Κάποιοι άλλοι δεν πήγαν πουθενά και καθίσαν σπίτια τους. Το βασικό όμως σε αυτές τις εκλογές είναι ότι το άστρο Κασιδιάρη, εκλογικά τουλάχιστον, φαίνεται να δει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει προβληθεί επαρκώς και δεν έχει συζητηθεί αρκετά τη βδομάδα μετά από τις εκλογές. Και χαίρομαι που το συζητάμε στη δική σας εκπομπή, διότι αυτό σημαίνει ότι αναδιατάσσεται και αναδιαρθρώνεται ο λεγόμενος ελληνικός εθνικιστικός χώρος. Τα κόμματα τα οποία στην Ευρώπη βρίσκονται σε άνοδο, εγώ θα τα αποκαλούσα συνολικά ως εθνοσυντηρητικά. Εγώ είμαι συντηρητικός. Δεν είμαι εθνικιστής, ποτέ δεν θέλησα. Άρα λέτε αυτή η ακραία έκφανση αυτού του χώρου σβήνει ή έχει σβήσει. Προφανώς το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει σβήσει, γιατί οι Σπαρτιάτες είναι εκεί, αλλά η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία των ευρωεκλογών δεν έστειλε εκπρόσωπο. Κοιτάξτε, οι Σπαρτιάτες αποτελούν τον διασυρμό του εθνικιστικού χώρου. Μιλάμε για ένα κόμμα του οποίου ο αρχηγός, αντί να είναι ευγνώμων σε εκείνον ο οποίος τον έβαλε στη Βουλή, ουσιαστικά με την κατάθεσή του στην εισαγγελία έστειλε όλους τους βουλευτές του στο εδόλιο. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους απέτυχε ο Ηλίας Κασιδιάρης να επαναλάβει το θαύμα των εκλογών του 23 είναι ακριβώς διότι πολλοί ψηφοφόροι του είπαν ότι και αν μας προκύψει νέος τίγκας και αν μας προκύψουν ξανά Σπαρτιάτες, και έτσι υπάρχει ουσιαστικά μία αναδιαμόρφωση και μία αναδιάταξη στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στα χέρια του κυρίου Βελόπουλου. Εάν ο κύριος Βελόπουλος αποφασίσει ότι πρόκειται με σοβαρότητα να εκφράσει αυτό το οποίο άλλοι έχουν εδώ και πολύ καιρό αποτύχει, τότε έχει προοπτικές εξαιρετικά θετικές. Έχει ενεργοποιήσει αυτό που είπε το βράδυ των εκλογών να δημιουργήσει τον πατριωτικό πόλο. Γνωρίζω από την πλευρά του ρεπορτάζ ότι είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί. Εγώ προσωπικά εύχομαι να υπάρξει ένας πατριωτικός πόλος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από τα λόγια μέχρι την υλοποίηση υπάρχει μία απόσταση. Το γεγονός όμως ότι κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά του μέσα σε μόλις 12 μήνες, δεν το έχει ξανακάνει. Να τα υπερδιπλασιάσει. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό το κοινοβουλευτικό κόμμα. Πείτε μου, επειδή την ξέρετε καλά, πείτε μου για την κυρία Λατινοπούλου. Θα προτιμούσα όχι να σας πω την αλήθεια. Γιατί? Το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο είναι απολύτως συστημικό. Πλέον, όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν θεωρώ ότι η διάκριση είναι αριστερά, δεξιά, προοδευτική, συντηρητική τόσο πολύ όσο η διάκριση είναι συστημική, αντισυστημική. Όταν ένα κόμμα κατεβαίνει με ένα budget πολλών εκατοντάδων χιλιάδων, αν όχι εκατομμυρίων ευρώ, που κανείς δεν ξέρει από πού έρχεται, από ποιους ολιγάρχες προέρχεται, πόθεν συγκεντρώθηκε αυτό το δυσθεώρητο χρηματικό ποσό. Όταν την ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος την παίζουν τα συστημικά μέσα και κανάλια, τα οποία παίρνουν γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου, περισσότερο από όσο παίζουν την κυρία Χτσιόγλου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ενεργεία κοινοβουλευτικού πόλο, μάλλον πολύ περισσότερο από όσο παίζουν τον Κυριάκο Βελόπουλο, κανείς θα πρέπει να είναι φιλίποπτος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα κόμμα το οποίο εκτελεί τις εντολές των κέντρων που το στηρίζουν. Έτσι μπορούμε κι άλλοι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά από εκεί και ύστερα, σεβασμός πάντοτε στην δημοκρατία, είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον αυτοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα θα καταλάβουν τι έκαναν και δεν θα το ξανακάνουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ, κύριε Πολύζο. Άφησα επίτηδες τον κύριο Κασελάκη εκτός κουβέντας για να επανέλθω. Να είναι καλά ο κύριος Κασελάκης, να δούμε τι πρόκειται να κάνει. Πάντως μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι ο Κασελάκης είναι ακλόνητος. Να το πούμε αυτό. Είπα, το αφήνω ως κεφάλαιο άλλη συζήτηση.
Σας περιμένουμε στην Άξο, κύριε Πολύζο, με πολύ μεγάλη χαρά. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να τα πούμε από κοντά και όχι έτσι. Γεια και χαρά. Γεια σας, κύριε Μπογδάνο.